Σαν σήμερα λοιπόν, 27 Γενάρη του 1945, τα προελάβνοντα σοβιετικά στρατεύματα απελευθερώνουν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Auschwitz, Birkenau, στην Πολωνία. Το σχέδιο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που υποβλήθηκε από το Ισραήλ και υποστηρίχθηκε από 89 χώρες, καλεί τα κράτη-μέλη να επεξεργαστούν προγράμματα εκπαίδευσης που θα μεταδώσουν στις μελλοντικές γενναίες τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος και να βοηθήσουν να προλαμβάνονται πράξεις γενοκτονίας. Από το Ισραήλ έγινε αυτό, έτσι. Σήμερα επίσης είναι η μέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής τον Γενάρη του 2004. Για αυτό το θέμα λοιπόν θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κόκκινο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί από το 1997 και έχει γράψει ένα εξαιρετικό νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, έχει εκδοθεί, το Ολοκαύτωμα, η διαχείριση της τραυματικής μνήμης, θύτες και θύματα. Κύριε Κόκκινε, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πρόκειται για μία προσπάθεια ουσιαστικά να αποτυπώσετε και τις πολιτικές προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η μνήμη του Ολοκαυτώματος, αλλά αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι και το γεγονός ότι δεν ξεχνάτε και τους θύτες. Μιλάτε για θύτες και για θύματα. Για μας τους ιστορικούς, ιστορική κατανόηση σημαίνει ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε όλα αυτά μέσα από διαφορετικά πρίσματα, να καταλάβουμε πώς έδρασαν, πώς λειτουργήσαν, πώς σκέφτηκαν όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε ένα ιστορικό γεγονός. Μάλιστα. Θα ήταν άδικο για την ιστορική έρευνα να αφήναμε έξω από τον στοχασμό μας εκείνους οι οποίοι έλαβαν τις αποφάσεις και υλοποίησαν τις αποφάσεις της βιομηχανοποιημένης γενοκτονίας. Πώς έδρασαν και γιατί έδρασαν με αυτόν τον τρόπο? Διαβάζω, έχω μπροστά μου το μήνυμα που έστειλε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο κύριος Φίλης, να αναγνωστεί στα σχολεία, το οποίο πράγματι το βρίσκω πολύ μεστό, ουσιαστικό, ιστοριογραφικά και παιδαγωγικά και ηθικά εύστοχο και έγκυρο. Και σε αυτό το μήνυμα πραγματικά καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αναδειχτεί και αυτή η διάσταση, δηλαδή του πώς φτάσαμε εκεί. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στο Ολοκαύτωμα. Με μια εμβληματική πρόταση, στο μήνυμα αυτό λέγεται, γράφεται, ο καπνός των κρεματορίων ήταν η κατάληξη μιας πορείας που άρχισε με λόγια. Αυτή είναι νομίζω η ουσία του προβληματισμού που πρέπει να αναπτύξουμε. Μολονότι υπήρχε αντισημιτισμός και μάλιστα μεγαλύτερο σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως στη Γαλλία για παράδειγμα, τα πράγματα δεν οδήγησαν στη βιομηχανοποιημένη γενοκτονία εκεί, αλλά οδήγησαν στη Γερμανία. Το καθοριστικό λοιπόν στοιχείο είναι η μνησικακία που αναπτύχθηκε στο γερμανικό λαό μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η μεγάλη οικονομική κρίση που ακολούθησε, που ήταν οι παράγοντες, οι νοσηροί παράγοντες πάνω στους οποίους βλάστησε το κίνημα του ναζισμού, αυτή η επανάσταση του κακού και η οποία οδήγησε στη βιομηχανοποιημένη γενοκτονία. Μολονότι δηλαδή και στη γερμανική επιστημονική σκέψη και στην πολιτική σκέψη της Γερμανίας υπήρχαν ισχυρές αντισημιτικές προκαταλήψεις και ισχυρός θρησκευτικός αντισημιτισμός, παρόλα αυτά χρειάστηκε να φτάσουμε στην επιστημονικοποίηση του ρατσισμού, στο να θεωρηθούν οι Εβραίοι παράσιτα για τη γερμανική ζωή και έτσι να επιχειρηθεί με συστηματικό και βιομηχανοποιημένο τρόπο να εκβληθούν από το εθνικό σώμα, από το κοινωνικό σώμα, ώστε να νιώσουν οι Γερμανοί ότι πλέον είχαν απελευθερωθεί από τον εσωτερικό εχθρό. Γιατί για τους Γερμανούς στη διάρκεια του Μεσοπολέμου ο Εβραίος ήταν ο εσωτερικός εχθρός. Απασχολούμενος με αυτό το θέμα, θεωρείτε ότι υπάρχουν χώρες που κατά καιρούς δημιουργούν, εννοώ όχι από τη φαντασία τους, ρητορικά στοχοποιούν καταστάσεις? Βεβαίως. Νομίζω ότι εξελίσσονται γενοκτονίες έκτοτε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Σε όλο τον κόσμο, βέβαια, υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ζήτημα εδώ. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη χρήση αυτών των νομικών όρων στην περίπτωση της μελέτης του παρελθόντος, διότι πάντοτε πρέπει να ξέρουμε ότι οι όροι αυτοί πλάστηκαν εκ των υστέρων. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο καμιά φορά να ξεδιαλύνουμε τι είναι τι. Αυτό που χαρακτηρίζει το Ολοκαύτωμα είναι ακριβώς η προσπάθεια
προσπάθεια βιομηχανοποιημένης εξόντωσης όλων των Εβραίων που κατοικούσαν στην Ευρώπη. Είχε προετοιμαστεί αυτός ο γενοκτονικός μηχανισμός να πλήξει ακόμα και τους Εβραίους που κατοικούσαν στη Μεγάλη Βρετανία. Θέλω να πω ότι ήταν μια εξ ολοκλήρου, ας πούμε, σχεδιασμένη και καλά οργανωμένη επιχείρηση, η οποία απέβλεπε στην εξόντωση όλων κατά το δυνατόν των Εβραίων. Αυτή ουσιαστικά είναι η ιστορική μοναδικότητα. Αυτή είναι η ιστορική μοναδικότητα, ναι. Δηλαδή αυτός ο προγραμματικός, οργανωμένος και βιομηχανικός τρόπος που επιζητούσε τη ριζική εξάλληψη του διαφορετικού. Α, που για αυτούς ήταν ο Εβραίος. Συμβαίνουν και σήμερα γενοκτονίες και εθνοκαθάριση στον κόσμο, μόνο που δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για τόσο συστηματικό και οργανωμένο χαρακτήρα, ούτε πάντοτε για βούληση πολιτική εκ μέρους μιας ηγεσίας να εξοντώσει έναν ολόκληρο πληθυσμό, και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να μιλάμε για βιομηχανοποιημένη εξόντωση. Βλέπουμε λοιπόν μέσα στο βιβλίο ότι πέρα από τη Γερμανία υπήρχαν και άλλες χώρες οι οποίες συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, πάρα πολλές μάλιστα. Και ουδέτερες χώρες. Δηλαδή, ακριβώς, χώρες, ναι, που δεν ενεπλάκησαν. Όπως για παράδειγμα η Ελβετία. Η Ελβετία βέβαια εκ των υστέρων πολλές δεκαετίες μετά αναγνώρισε αυτό τον αρνητικό ρόλο και έχει επιχειρήσει με διάφορα μέτρα που έχει λάβει να αποζημιώσει τους απογόνους των θυμάτων. Μάλιστα. Ξέρετε, στην Ελβετία γινόταν το ξέπλυμα όλης αυτής της επιχείρησης των Ναζί, της αφαίρεσης ας πούμε των εβραϊκών περιουσιών. Ναι. Υπήρχαν επίσης χώρες οι οποίες συνεργάστηκαν με τους Ναζί το ζήτημα της προμήθειας πρώτων υλών για την εξυπηρέτηση της πολεμικής μηχανής του ναζισμού. Μάλιστα. Όπως επίσης υπήρξαν χώρες τις οποίες ισχυρές μειοψηφίες συνεργάστηκαν με τους Ναζί και μάλιστα στελέχωσαν και τις τάξεις τους στα διάφορα πολεμικά μέτωπα. Να μην ξεχνάμε επίσης και τις δοσύλλογες κυβερνήσεις σε αρκετά κράτη της Ευρώπης, οι οποίες πράγματι έδρασαν σε αγαστή συνεργασία με τους Ναζί και πολλές φορές υπερέβησαν σε ενθουσιασμό, σε ζήλο εξόντωσης ακόμα και τους ίδιους τους Ναζί. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση, η περίπτωση του καθεστώτος του Βυσσί στη Γαλλία. Με την έννοια ότι το καθεστώς του Βυσσί, οι ίδιοι οι Γάλλοι πολιτικοί που έλεγχαν τα ενία της πολιτικής ζωής μετά τη συνοικολόγηση, ας πούμε, ναι, της Γαλλίας, ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν τη διαδικασία της γκετοποίησης και του αφανισμού της εβραϊκής κοινότητας της Γαλλίας. Μάλιστα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση που επίσης έχει τη σημασία της. Αναφέρεστε επίσης σε ένα κεφάλαιο αναφορικά με τη διαχείριση του ιστορικού αυτού τραύματος σε όλες αυτές τις χώρες. Ναι. Ενώντας τη Γερμανία, στη Σουηδία, Ελβετία. Θα τολμούσα να πω ότι η Γερμανία, μολονότι είναι ο προνομιακός λόγω του ρόλου της θήτης, είναι και η χώρα που έχει διεργαστεί περισσότερο από όλες τις άλλες αυτό το ιστορικό τραύμα. Μάλιστα. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν έχει κάνει όλα όσα θα όφιλε να κάνει. Απέναντι στα θύματα εννοείται. Απέναντι στα θύματα, με την έννοια ότι οι περισσότερες από τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Γερμανία αφορούν κυρίως τους Εβραίους. Αλλά όπως ξέρετε, εκτός των Εβραίων υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες ήταν προνομιακά θύματα, όπως οι Τσιγκάνοι, όπως οι Ομοφιλόφιλοι, όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως οι Ισλαβικοί καταγωγής άνθρωποι, όπως οι κομμουνιστές κλπ. Τις τελευταίες δεκαετίες καταβάλλεται προσπάθεια στη Γερμανία ώστε να ανεγερθούν μνημεία και για αυτές τις ομάδες. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε τον ίδιο μνημονικό ζήλο και για τα θύματα του ναζισμού σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ γενναίες οι προσπάθειες που έχει κάνει η Γερμανία, αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας έχει ανεγερθεί αυτό το περίφημο μνημείο μουσείο ερευνητικό κέντρο στη μνήμη των μαρτύρων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Και επίσης θα πρέπει να θυμίζουμε ότι το τίμημα που πλήρωσε η ίδια η Γερμανία για τον ναζισμό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μετά τη συνθηκολόγηση, 1 εκατομμύριο Γερμανοί εχμάλωτοι πέθαναν ή σκοτώθηκαν στη Σοβιετική Ένωση. Συνολικά από τα 18 εκατομμύρια άτομα στα οποία ανερχόταν ο γερμανικός στρατός και των τριών όπλων, σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών, κυρίως στο τελευταίο έτος του πολέμου, 5.300.000 άνθρωποι. Είναι μια ιστορική επιλογή της Γερμανίας, την οποία την
πλήρωσε πολύ ακριβά, βέβαια. Την πλήρωσε ακριβά. Θα θυμίσω, τελειώνοντας, ότι μόνο από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς γερμανικών πόλεων σκοτώθηκαν 400.000 άμαχοι και τραυματίστηκαν 800.000. Ναι, αναμφισβήτητα, αναμφισβήτητα. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η Γερμανία υπέστη μια πολύ μεγάλη ήττα σε όλα τα επίπεδα. Αλλά είναι και όλοι αυτοί που λένε ότι είναι αυτοί που την προκάλεσαν, βεβαίως, που το προκάλεσαν όλο αυτό το γεγονός. Ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να συμψηφίζουμε τα δεινά που προήλθαν από τους θύτες και τα δεινά που προήλθαν από τους αντιπάλους. Έτσι ακριβώς. Τελικά είναι δυνατή η υπέρβαση, όπως λέτε και εδώ στο τίτλο του συγκεκριμένου κεφαλαίου, η υπέρβαση του ιστορικού τραύματος και της μνησικακίας. Οι κλινικοί ψυχολόγοι, οι ψυχαναλυτές ρητά διαβεβαιώνουν ότι το τραύμα δεν επουλώνεται ποτέ. Μάλιστα. Μπορούμε βεβαίως να διεργαστούμε το τραύμα, να επιχειρήσουμε να το ξεπεράσουμε, να ξεπεράσουμε τη συμπτωματολογία του και να μεταφερθούμε από αυτό που λέγεται κυριολεκτική μνήμη, αυτό που έχουμε ζήσει, σε αυτό που λέγεται παραδειγματική μνήμη. Να προλάβουμε δηλαδή ενδεχόμενα δεινά που θα πλήξουν άλλες ομάδες. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι όλη η προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα σε παιδαγωγικό επίπεδο, σε όλο το δυτικό κόσμο. Σωστά. Δηλαδή να οπλίσουμε τις νέες γενιές με εκείνα τα διανοητικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να αντιπαλέψουν το αυγό του φιδιού τη στιγμή που γεννιέται. Σωστό. Και ταυτόχρονα να ξεπεράσουν και αυτή την μνησικακία και την αντιπαράθεση που γεννά το παρελθόν. Ειδικά Μάλιστα. σε περιπτώσεις όπως αυτές που έχουμε τραυματικές μνήμες. Κύριε Κόκκινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σας να είστε καλά. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ.